Σας θυμίζω ότι οι πρώτες συναντήσεις Παλαιστινίων και Ισραηλινών και η διεθνή συνδιασκέψη τη λύση του προβλήματος της Μέσης Ανατολής στη δεκαετία του 40 γίνανε στην Ρόδο. Επίσης πάρα πολλές συναντήσεις στη δεκαετία του 50 αλλά και του 70, αρχές 80 που αφορούσαν την περιοχή γίνανε στη Ρόδο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι η Ρόδος είναι μια πόλη που συνδυάζει πολλούς πολιτισμούς μαζί, από τον αρχαιοελληνικό μέχρι την ιταλική, όχι πάντα ευχάριστη, αρχιτεκτονική, στο κέντρο της πόλης. Η Ρόδος είναι ένα σημείο επαφής των πολιτισμών της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, ιδιαίτερα Ανατολικής Ευρώπης, κόμβος Δύσης Ανατολής Βορρά Νότου. Θα ήθελα και εδώ επισήμως να ευχαριστήσω την πόλη της Ρόδου, τον δήμαρχό της, τον περιφερειάρχη που μας έχει το μεσημέρι και γεύμα, για τη φροντίδα που είχαν απέναντί μας, καθώς και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που εξασφάλισε ό,τι χρειαζότανε για να νιώθουν οι επισκέπτες μας οικεία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις διευθύνσεις του Υπουργείου μας των Εξωτερικών, διότι τέτοιου είδους δουλειές που μπορεί να φαίνονται εν τέλει εύκολες και αυτονόητες θέλουν μεγάλο κόπο και πολλή εργασία, ιδιαίτερα από τις διευθύνσεις μας Α6 που είναι για τον αραβικό κόσμο, τη διεύθυνσή μας της εθιμοτυπίας και βέβαια τελευταία αλλά όχι πιο ελάχιστη διεύθυνση της ενημέρωσης, που ξέρετε πόσο κόπο κάνει και εκείνη από πλευράς της. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία? Όπως ξέρετε έχουμε κάνει ήδη 5 τριμερείς συνεργασίες με Ισραήλ, με Ιορδανία, Λίβανο, Αίγυπτο, μαζί με την Κύπρο, και ετοιμάζουμε μια καινούρια που θα ξεκινήσει στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι Κύπρος, Ελλάδα και Παλαιστίνη. Και αυτό δείχνει και τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τα κράτη της περιοχής, αλλά και το αναβαθμισμένο κύρος που έχει η χώρα μας σαν χώρα η οποία συμβάλλει στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής. Επίσης, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια και παράδοση ανάμεσα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα την Βαλκανική, και το χώρο της Ανατολικής Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αυτός ο χώρος αποσχολεί τη διεθνή κοινότητα περισσότερο ως χώρος πολέμου και συγκρούσεων, παρά ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει μια θετική ενέργεια και να διαμορφώσει θετικές δράσεις. Ο σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης λοιπόν ήταν να βρούμε ποιες είναι εκείνες οι θετικές δράσεις που θα βοηθήσουν τις χώρες μας. Αυτά που συμφωνήσαμε μέχρι τώρα και που είναι και οι αρχές μας είναι ότι θα κάνουμε κάθε έτος στην Ρόδο αυτή τη συνδιάσκεψη, ότι θα καλέσουμε και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη του κόλπου, ότι πρέπει να στηρίζεται σε αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι δεν θέλουμε την επέμβαση τρίτων στην περιοχή. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε, μπορούμε να αξιοποιούμε βοήθεια από τρίτες πλευρές, αλλά η περιοχή αυτή πρέπει να αναπτύξει τις δικές της εσωτερικές σχέσεις στη βάση εμπιστοσύνης και μιας θετικής ατζέντας, δηλαδή μιας ατζέντας που θα αναπτύσσει τα δίκτυα και τα δημόσια αγαθά στην περιοχή, όπως είναι ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τις μάχες ενάντια στη διαφθορά, την ενέργεια, τις μεταφορές, τους θεσμούς, την εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανάγκες της νεολαίας. Και βέβαια αποσχοληθήκαμε και με το θέμα, όχι εκτεταμένα, γιατί το πρώτο θέμα, η θετική ατζέντα, ήταν το κύριο μας θέμα, με τα θέματα της μετανάστευσης και των προσφυγικών κυμάτων, όπου όλοι συμφωνούμε στην περιοχή ότι άλλοι προκαλούν αυτά τα κύματα και άλλοι τα πληρώνουν, άλλοι βομβαρδίζουν και άλλοι αντιμετωπίζουν το προσφυγικό θέμα.
Λοιπόν, επίσης, παρακολουθήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Κοτζιά, από τη Ρόδο. Είναι ένα μέρος μόνο από τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει και θα έχουμε περισσότερο.